ψηφίστε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, και επειδή είχατε και αυτή τη συνομιλία, εγώ θέλω να πω, αυτή η κυβέρνηση, μεσαίωνα στα εργασιακά, πίσω ολοταχώς στην παιδεία και πίσω ολοταχώς και, και στο περιβάλλον. Αφού οι βόρειες χώρες της Ευρώπης, οι προηγμένες, έκαναν ανακύκλωση, κάναν και εργοστάσια καύση και στο Κοπεχάγη και στη Βιέννη, σήμερα έρχεται η ίδια η Ευρώπη, απαγορεύει στο ΕΣΠΑ χρηματοδότηση εργοστασιών καύσης, όπως και ΣΥΜΙΚΤΑ. Και η Ελλαδίτσα που τότε έθαμπε και έτρωγε τα πρόστιμα επί σειρά ετών, μόνο η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πήγε να προχωρήσει ανακυκλώσεις και τα λοιπά και τώρα τα ξυλώνεται, έρχεται σήμερα και προχωράει την καύση. Και αυτό φαίνεται και στο ΕΣΔΑ και γενικώ στην πολιτική σας. Και πώς θα γίνει η ανακύκλωση όταν πρημοδοτείται η καύση? Ενεργειακή αξιοποίηση παντού, ναρκοθετώνται στην ανακύκλωση και έχουμε και σκάνδαλα εκατομμυρίων. Αυτοί οι ψηλοί στόχοι λοιπόν, κύριε Υπουργέ, που ευαγγελίζεστε, απλώς δεν θα πιαστούν ποτέ. Το ξέρετε πολύ καλά. Το πληρώνω όσο πετάω είναι δύσκολο εγχείρημα που απαιτεί σχεδιασμό, το αντιμετωπίζετε πρόχειρα και επαναφέρετε το τέλος της ταφής ενισχύοντας την καύση στη θέση της εισφοράς ενίσχυσης δράσεων κυκλικής οικονομίας, με την οποία συμφωνεί και η ΚΕΔΕ, η Επιτροπή Περιβάλλοντος κτλ. Οι Δήμοι δεν παίρνουν εξοπλισμό. Ακούσαμε στην διαβούλευση και τον Δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης να λέει ότι τα απορρίμματα είναι τοπικό θέμα και οι Δήμοι, αφού έχουν την ευθύνη, πρέπει να έχουν και ρόλο στο σχεδιασμό, όχι μόνο να επιβαρύνονται με το κόστος. Δεν φαίνεται βέβαια να το συμμερίζεσαι αυτό, ούτε τη χωριστή συλλογή. Και πάμε ολοταχώς πίσω. Δεν μπορεί αυτό να μη σχολιαστεί, αλλά με μια διαβούλευση όπως έγινε αγχωτικά και βεβαιασμένα σε ένα νομοσχέδιο που είναι τρία, όπως είπαμε, δεν γίναμε σοφότεροι. Το μόνο που φάνηκε είναι η αιμονή στις ιδιωτικοποιήσεις και στην εξυπηρέτηση συμφερόντων. Για τα δάση και το φυσικό περιβάλλον αγωνιούμε ιδιαιτέρως για τα ενίγειο του αιώλου για έργα που θα παρακάμπτουν τη δασική υπηρεσία. Αποδυναμώνεται ο ρόλος του ΦΠΚ αφού αλλάζουν οι σκοποί του και αφαιρείται η διατήρηση βιοποικιλότητας. Και βεβαίως χάνει και την ανεξαρτησία του. Αυτό όμως που φαίνεται καθαρά η εξυπηρέτηση, η διαρκή στόχευση και η εξυπηρέτηση συμφερόντων και μικροσυμφερόντων και μεγάλων είναι εμφανέστατο στο κεφάλαιο των πολεοδομικών και χωροταξικών ρυθμίσεων. Πρόχειρες, συχνά αντικρουόμενες, έρχονται να διορθώσουν δικά σας νομοθετήματα πρόσφατα. Παράταση για την εκπόνηση του ειδικού πολεοδομικού για το ΜΑΤΙ, κύριε Ταγαράη, είδα σήμερα ένα δημοσίευμα που λέτε ότι θα βγουν και οικοδομικές άδειες κτλ. Είναι πίσω. Παίρνει παράταση. Πώς γίνεται αυτό? Μπορεί τα μέσα να χαϊδεύουν την κυβέρνηση, αλλά και η πραγματικότητα είναι πραγματικότητα και μετριέται. Και μάλιστα ο Πρόεδρος του ΤΕΙΠ ότι παρέδωσε εγκαίρως τη μελέτη, άρα η καθυστέρηση είναι ευθύνη της κυβέρνησης. Πάμε όμως στη δεύτερη φάση και το ρόλο του ΤΕΙΠ. Τα είπα, θα τα ξαναπώ και θα επιμείνω. Εγείρονται πάρα πολλά ερωτήματα και για τη διαφάνεια και για τη δημοσιότητα αυτής της δεύτερης φάσης. Και δεν μιλάμε για κάποιες χιλιάδες ευρώ, μιλάμε για 5-6 εκατομμύρια ευρώ. Βεβαίως συγχρόνως και επιμένω και σε αυτό, αλλάζει και ο χαρακτήρας του ΤΕ. Δεν ανατέτουν σε αρχή, δεν κάνει δουλειές το ΤΕ, είναι τεχνικό σύμβολο της πολιτείας. Εκτός όμως από το ΜΑΤΙ και παράταση στα ειδικά πολεοδομικά, περιφερειακά και στα περιφερειακά σχέδια. Έχει χαθεί πλήρως με κάθε νομοσχέδιο και ειδικά με αυτό, δεν ξέρω τι χειρότερο μπορεί να γίνει, να καταργηθεί η πολεοδομία, χωροταξία και τα πανεπιστήμια στο τέλος. Η έννοια του σχεδιασμού. Τη στήριξη χρονοδιαγραμμάτων, οποιοδήποτε κάνει οπουδήποτε, οτιδήποτε. Και αυτά βέβαια, ναι, δεν θα τελειώσει και ποτέ, δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Ακόμα δεν ξεκίνησε η ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου και έχουμε παράταση. Γιατί έχουμε παράταση? Τα έχετε κάνει όλα καλά με την ηλεκτρονική ταυτότητα? Η βεβαίωση βεβαίως του μηχανικού σαφώς και πρέπει να είναι εντύπωση, γιατί έχουμε μετά μικροαυθαιρεσίες για 6-7 μήνες. Τέλος πάντων, δεν πρόλαβα να πω πολλά. Αυτό όμως που είναι το πιο επικίνδυνο άρθρο είναι το 119. Τα ειδικά πολεοδομικά σχέδια, σας το λέμε κάθε φορά, δεν μπορεί να κατησχύουν σε κάθε περίπτωση ακόμα και του ΓΟΚ. Μιλάμε τρύπες στο σχεδιασμό. Έξω από... Δηλαδή δεν έχετε πάρει ένα μάθημα ότι αυτή η χώρα δεν μπορούσε να προχωρήσει και αναπτυξιακά επειδή δεν είχε εργαλεία σχεδιασμού. Πας να κάνεις το κτηματολόγιο, πας να κάνεις το ελληνικό. Δεν υπήρχε τίποτα. Εκεί θα πάμε πάλι? Πού είναι αυτή η προγραμματική σύμβαση, είπαν και δε, κύριε Υπουργέ? Έχουμε απολιγνητοποίηση, έχουμε ανέργους, έχουμε καταστροφή μαζί σας την απολιγνητοποίηση. Με ποιο σχεδιασμό? Έχετε ένα άρθρο θετικό.
για χρηματοδότηση των λιμνητικών περιοχών. Συνάδει ποια χρηματοδότηση με τα εδαφικά σχέδια. Έχουμε ζητήσει να συζητηθεί εδώ μέσα, να συζητούν τα εδαφικά σχέδια, το οποίο είναι ό,τι πιο όριστο κείμενο έχει εμφανιστεί πουθενά. Τίποτα δεν γίνεται. Τίποτα δεν προχωράει. Ούτε αποκαταστάσεις, ούτε χρηματοδοτήσεις, ούτε προφανώς ο χωρικός σχεδιασμός. Ιδόμ, πρέπει να τα πω και αυτά. Μας κατήγγειλε ο πρόεδρος της ΠΟΕΜΝΙΔΑΣ, το οποίο επίσης είχα τη τιμή πολλά χρόνια να είμαι μέλος στη διοίκηση, ότι από τις 332 ειδών που αρχικά είχαν υποτίθεται έπρεπε να λειτουργούν, αυτή τη στιγμή λειτουργούν μόνο 168, από τις οποίες οι 20 δεν έχουν μηχανικό. Υπηρεσίες δόμησης. Και άλλες έχουν 3 μηχανικούς. Και ο πρόεδρος του ΤΕΜΠΕ είπε ότι χρειάζεται ένας χρόνος. Και ενώ λοιπόν γίνεται αυτή η κατάσταση με τις οικοδομικές άδειες και τις ειδών, φέρνετε νέες τροποποιήσεις για να εκδοθούν με άλλον τρόπο οι οικοδομικές άδειες. Δεν έχουν περάσει 5 μήνες από τον νόμο που τροποποιούσε τον τρόπο έκδοσης οικοδομικών αδειών. Και παντού έμεση αύξηση του συντελεστή δόμησης. Αυτό είναι το μπόνους παντού. Αυτό βεβαίως δεν βελτιώνει το δομημένο περιβάλλον. Προέγκριση, τα ειδικά κτίρια να χωρίς προέγκριση στην κατηγορία 3 κτλ. Τώρα λοιπόν δύο λόγια για τις ενεργειακές ρυθμίσεις. Η ιδιωτικοποίηση του ΔΔΕ είναι έγκλημα. Ξεπουλάτε το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο της ΔΕΗ, ένα δίκτυο μονοπωλιακού χαρακτήρα, με ελάχιστο εγγυημένο έσοδο, με κέρδη και με μεγάλη πρίκα. Έξυπνοι μετρητές, 5G. Με ποιο δικαίωμα το ξεπουλάτε αυτό και με ποια αιτιολογία? Και μην πείτε τη τεχνογνωσία της εταιρείας, γιατί από την πρώτη ή δεύτερη φάση του διαγωνισμού είδαμε ποιοι συμμετείχαν. Κερδοσκοπικά funds, χωρίς εμπειρία στη διαχείριση δικτύων ηλεκτρισμού. Και ενώ όλη η Ευρώπη, πάλι πίσω εμείς, μπαίνει επειδή έχει τραβήξει πολλά, έχει δει πώς πάει στην πορεία, επαναδημοτικοποιεί ή επανακρατικοποιεί τέτοιους φορείς, εμείς ξεπουλάμε. Λοιπόν, σχετικά με την αναδρομική εισαγωγή της εγκαιτικής επιστολής βεβαίως παραγωγού, το είπαμε, πάλι πετυχημένη πολιτική της κυβέρνησής σας με υπουργό τον κύριο Χατζηδάκη. Άναρχοι, άπε, πάρε άπε, όλη η κοινωνία είναι στα βουνά και στα αυτά. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Και βεβαίως ο μηχανισμός παρακολούθησης και εποπτείας αγορών από τη ΡΑΕ, καθυστερημένα, ενώ πλέον οι υψηλές τιμές ενέργειας είναι μόνιμο φαινόμενο. Σιγά σιγά θα αρχίσουμε και εκεί, θα αρχίσουν και οι πολίτες να το αντιλαμβάνονται στην τσέπη τους, κύριε Υπουργέ, και να διαμαρτύρονται δικαίως. Γιατί γίνονται παιχνιδάκια, γίνεται χειραγώγηση τιμών, τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα αξιοποιήσω άλλο χρόνο, θα πω τα υπόλοιπα αύριο, αλλά παρακαλώ, ας κάνουμε μια συζήτηση και για τις λιμνητικές περιοχές, έστω και στην Επιτροπή. Το έχουμε ζητήσει επανειλημμένως. Είναι πολύ σοβαρό πράγμα. Είναι το πρώτο παράδειγμα πράσινης μετάβασης στη χώρα. Πρέπει να πετύχει. Θέλουμε και να βοηθήσουμε. Καθυστερείται αδικαιολόγητα, δεν υπάρχει σχεδιασμός, δεν προχωράει τίποτα. Ευχαριστούμε, κυρία Πάρκα. Προχωράμε λοιπόν τώρα.